Καλησπέρα κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Digital Economy Forum 2021. Ο λόγος είναι σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά και τιμή να είμαι μαζί σας στο ετήσιο αυτό ραντεβού του ΣΕΠΕ. Μου δίνεται πάντα την ευκαιρία να δώσω το περίγραμμα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ψηφιακές, για την ψηφιακή μετάβαση. Όπως ξέρετε, αποτελεί μια από τις πιο κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες αυτή η μετάβαση της Επιτροπής von der Leyen. Και παρόλο που μέσα στην πανδημία είχαμε την ευκαιρία λίγο όλοι, λίγο πολύ, να δούμε στην καθημερινότητά μας την μετάβαση αυτή ως έναν ιστορικό επιταχυντή, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κινηθούμε από μια εποχή λύσεων συγκεκριμένων σε ένα νέο συστημικό οικοσύστημα πολιτικής που ψηφιοποιεί την κοινωνία και την οικονομία σύμφωνα όμως με τις αξίες που αντιπροσωπεύουμε ως Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα το πρωί να σας παρουσιάσω τους τρεις βασικούς πυλώνες αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ψηφιακή μετάβαση, τρεις οικογένειες θεμάτων αν θέλετε, την πρώτη που έχει να κάνει με το ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και τις αξίες που το διέπουν, τη δεύτερη τους στόχους της ψηφιακής πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία και ο τρίτος πυλώνας φυσικά είναι ο πυλώνας των πόρων και των χρηματοδοτήσεων, κυρίως μέσω του Εθνικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και την Αντεκτικότητα, αλλά και πέρα από αυτό. Ξεκινώ λοιπόν με τον πρώτο πυλώνα, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις αξίες που το διέπουν. Στην Ευρώπη είμαστε αδιαμφισβήτητα πρωτοπόροι στο σχεδιασμό ρυθμιστικών πλαισίων, που όμως σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ιδιωτικότητα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασικά αξιακά χαρακτηριστικά του μοντέλου κοινωνίας που αντιπροσωπεύουμε. Αυτό όμως το κάνουμε την ίδια στιγμή με σεβασμό στον τριπλό στόχο της προώθησης, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Και πιστεύουμε ότι αυτές οι επιδιώξεις είναι απολύτως συμβατές. Με αυτές τις στοχεύσεις παρουσιάσαμε νωρίτερα φέτος τον Μάρτιο την πράξη για τη διακυβέρνηση των δεδομένων και ένα νέο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Η δικιά μας η φιλοδοξία, η μεγάλη ευρωπαϊκή φιλοδοξία, είναι να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ηγέτιδα δύναμη δεδομένων, δημιουργώντας μια ενιαία αγορά ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων, αυτού που λέμε στα αγγλικά European Data Spaces, σε τομείς εχμής, σε τομείς κέριους. Θέλουμε λοιπόν να διευκολύνουμε τη ροή των δεδομένων μεταξύ τομέων και χωρών και να επιδιώξουμε έτσι από τα κέρδη για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη διοίκηση. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό το νέο οικοσύστημα φυσικά δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι θα παίζουν ήδη οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και είναι κοινή διαπίστωση ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια και περισσότερη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών αυτών. Αυτό το νέο πλαίσιο το επιδιώκουμε με δύο κορυφαίες, εμβληματικές, κεντρικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές αγορές που καταθέσαμε νωρίτερα πέρσι, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν με μια μεγάλη ευρωπαϊκή συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2022 επί γαλλικής Προεδρίας. Η πρότασή μας για τις ψηφιακές υπηρεσίες καθορίζει σαφέστερες ευθύνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, για παράδειγμα όσον αφορά την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για έναν από τους κεντρικούς στόχους του δικού μου του χαρτοφυλακίου, που είναι η πρόθεση της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και η μείωση της έκθεσης των σε περιεχόμενο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλειά τους. Η δεύτερη πρότασή μας για τις ψηφιακές αγορές στοχεύει στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων από μεγάλους ή ενδυνάμει μεγάλους gatekeepers, δηλαδή καθορίζουμε μια λίστα υποχρεώσεων για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες,
όπως είναι η Google, η Apple, η Facebook, η Amazon, η Microsoft, αλλά και άλλες αναδυόμενες πλατφόρμες που μπορούν να έχουν αντίκτυπο σε αυτό το πεδίο. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, λοιπόν, επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε ένα ψηφιακό οικοσύστημα με σαφέστατο αξιακό περιεχόμενο, καινοτόμο, αλλά την ίδια στιγμή αξιόπιστο και ασφαλές. Και αυτή η δίδυμη νομοθετική πρωτοβουλία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές αγορές κατά έναν τρόπο σημαίνει και το τέλος αυτού που ήταν γνωστό στο παρελθόν ως η ευρωπαϊκή αθωότητα. Για πρώτη φορά η Ευρώπη χαράζει τους δικούς μας κανόνες με βάση τις δικές μας αξίες για τη δικιά μας κοινωνία. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η στόχη της ψηφιακής πολιτικής σε αυτή την ψηφιακή δεκαετία που θα είναι και τα βασικά εργαλεία υλοποίησης της στρατηγικής μας με ορίζοντα το 2030. Αυτό το πρόγραμμα και την ψηφιακή πολιτική καθορίζει συγκεκριμένους στόχους σε κέριους διαστάσεις της πολιτικής, όπως είναι οι δεξιότητες, οι ασφαλείς υποδομές, ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και η ψηφιοποίηση του δημοσίου και των υπηρεσιών του. Η πρόοδος, λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση θα μετρηθεί με βάση 12 φιλόδοξους δείκτες απόδοσης. Δεν θα είναι σε κενό, θα είναι με μετρήσιμες οριοθετήσεις και σαφέστατους κανόνες που είναι την ίδια στιγμή και φιλόδοξοι αλλά και εφικτοί. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, μέχρι το 2030 φιλοδοξούμε να έχουμε 20 εκατομμύρια εξειδικευμένους ειδικούς στις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 εκατομμύρια. Όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα πρέπει να καλύπτονται από δίκτυα Gigabyte και όλες οι κατοικημένες περιοχές να καλύπτονται από 5G. Τουλάχιστον το 75% των εταιριών θα πρέπει να υιοθετήσουν ψηφιακές τεχνολογίες όπως τα μεγάλα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη ή οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, το 100%, θα πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμες στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις. Για να πετύχει αυτούς τους στόχους της ψηφιακής πολιτικής της δεκαετίας, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αναπτύξει ένα στρατηγικό οδικό χάρτη με τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα. Σε αυτή την κατηγορία των ψηφιακών προγραμμάτων εισάγουμε επίσης το πρώτο πλαίσιο συλλογικής διακυβέρνησης για τακτικό διάλογο μεταξύ των κρατών μελών και ένα κοινό μηχανισμό συνεργασίας, έτσι ώστε αυτή η πορεία να γίνεται σε βάση κοινών δράσεων με έργα μεγάλης κλίμακας. Έχουμε ήδη εντοπίσει 10 τέτοια έργα πολυεθνικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη φιλόδοξων ψηφιακών τεχνολογιών και υποδομών, όπως την πανευρωπαϊκή ανάπτυξη των αξώνων 5G σε διευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους και τη διασύνδεση των ψηφιακών δημοσίων διοικήσεων. Πέρα από τις υποδομές, βασική προτεραιότητα του ψηφιακού προγράμματος είναι φυσικά και η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για τους πολίτες. Είναι μια κρίσιμη παράμετρος αυτή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Και αυτή η έμφαση στις δεξιότητες και αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το δικό μου το χαρτοφυλάκιο, μιας και οι δεξιότητες και η ατζέντα για τις δεξιότητες με μια οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη προσπάθεια είναι απαραίτητο στοιχείο για να μην χάσουμε το τρένο της ανταγωνιστικότητας ευρύτερα στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα η πρόοδος της δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αργή και είναι και άνηση, δεν είναι συμπεριληπτική. Χαιρετίζω λοιπόν τη δράση που έχει λάβει η Ελλάδα έτσι ώστε να παράσχει πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες για όλους, αλλά από μόνο του το θέμα των δεξιοτήτων δεν είναι αρκετό όταν μιλάμε για προηγμένες δεξιότητες. Για αυτές τις προηγμένες δεξιότητες της ψηφιακής δεκαετίας χρειάζεται ακόμα να κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες, πολύ μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και στην αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού.
Ο τρίτος πυλώνας των πολιτικών μας είναι η χρηματοδότηση. Και κεντρικό στοιχείο της χρηματοδότησης είναι φυσικά ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο, το ξέρουμε όλοι, το οποίο, όπως είναι πια γνωστό, από τα 700 δισεκατομμύρια του συνολικού του ποσού, το 20% περίπου, τα 140 δις, πρόκειται να δαπανηθούν σε ψηφιακές προτεραιότητες με μορφή επιχορηγήσεων δανείων. Το εθνικό τώρα σχέδιο, το ελληνικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προβλέπει ότι η Ελλάδα θα δαπανήσει σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου το 23,3% των συνολικών 31 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια της ψηφιακής μετάβασης. Και εδώ το εθνικό σχέδιο πιστεύω ότι είναι πρωτοπόρο, καλύπτει τις 4 βασικές παραμέτρους που πρέπει να χρηματοδοτηθούν, τον οξυγχρονισμό του δημοσίου και των υπηρεσιών του, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων που συζητούσαμε λίγο πριν και φυσικά την ενίσχυση της συνδεσιμότητας. Ξέρω ότι οι βασικοί άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης είναι βασικό στοιχείο για τα μέλη σας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο σήμερα το πρωί να πω 2-3 λόγια για κάθε μία από αυτές τις συνιστώσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρώτον, οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες έχει ήδη γίνει μια σημαντική προσπάθεια στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει τρέξει μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις με πρώτα άμεσα απτά αποτελέσματα. Αλλά παρόλη την πρόοδο, τη σημαντική αυτή πρόοδο, υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούν να γίνουν και είναι σωστό λοιπόν ότι ο δημόσιος τομέας είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος των ψηφιακών επενδύσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης με ποσοστό περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ η έμφαση πρέπει να είναι στην απλούστευση των διαδικασιών, την αυξημένη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων και δεδομένων και την εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών όπως το cloud. Ταυτόχρονα φυσικά αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν, να συνοδευτούν και από ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πνεύμα για να αποδώσουν. Μιλάμε για θέματα όπως είναι η ψηφιοποίηση των δημοσίων συμβάσεων, η κυβερνοασφάλεια του δημοσίου τομέα, η διαλειτουργικότητα μεταξύ κεντρικής και τοπικής διοίκησης και η ενίσχυση της χωρητικότητας των συστημάτων πληροφορικής και διασφάλισης των συναλλαγών. Τώρα στον τομέα των επιχειρήσεων και του ιδιωτικού τομέα που σας αφορά άμεσα και εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για χρηματοδοτήσεις σε συγκεκριμένες προτεραιότητες όπως είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των δεδομένων και την υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε κλάδου. Έχουμε πόρους περίπου 375 εκατομμυρίων ευρώ για την τόνωση της υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, και θα διαθέσουμε και 75 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες. Το ζητούμενο, το κεντρικό ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι μακροπρόθεσμα ευνοϊκό για την ψηφιακή καινοτομία και θα καλύπτει αυτό τον ορίζοντα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το 2026. Στις δεξιότητες έχει σημασία, είναι καθοριστική σημασίας οι δεξιότητες να προβλέπονται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και να ενσωματώνουν την ανάγκη της εξειδίκευσης στα προγράμματα βασικών σπουδών. Για παράδειγμα, η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα φέρει αυτά τα προγράμματα σπουδών πιο κοντά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και εκεί αναμένουμε επενδύσεις περίπου 690 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό φάκελο, ο φάκελος των δεξιοτήτων, που δεν πρέπει να χαθεί ως ευκαιρία. Πρέπει να είναι ο καταλύτης μιας ευρύτερης μόνιμης αλλαγής, μιας ποιοτικής αλλαγής από πλευράς
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που να προτεραιοποιεί την κατάρτιση και την ψηφιακή εκπαίδευση. Και έχουμε εμπειρίες από άλλες χώρες, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες δυνατότητες, πάρα πολλά τέτοια προγράμματα και από πανεπιστήμια και από επιχειρήσεις που θα μπορούμε πολύ εύκολα, μάλλον σχετικά εύκολα, να ενσωματώσουμε και στην εθνική πρακτική. Τέλος, όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, και εδώ η χώρα μας έχει αναπτύξει σχετικές πρωτοβουλίες και έχει πετύχει σχετικά καλή πρόοδο στην αντιμετώπιση μακροχρόνιων εμποδίων στις επενδύσεις σε δίκτυα. Πολλά από αυτά είχαν να κάνουν με γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Και το Εθνικό Σχέδιο προβλέπει 500 εκατομμύρια ευρώ για δράση συνδεσιμότητας με την ανάπτυξη δικτύων 5G σε όλους τους μεγάλους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, την εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια, την αξιοποίηση διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών με τη δημιουργία ενός δικτύου μικρών δορυφόρων και την εγκατάσταση υποθαλασσίων καλωδίων ινών για τη σύνδεση της Ηπειρωτικής Ελλάδας με τα νησιά και την Κύπρο. Πρόκειται και εδώ για πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό φάκελο, για μια πολύ καλή, πολύ δυνατή, τεκμηριωμένη συνιστόσα του Εθνικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και την Ανθεκτικότητα. Επιτρέψτε μου, φίλες και φίλοι, να κλείσω αυτή την φετινή ομιλία μου λέγοντας, θυμίζοντας μάλλον, ότι η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν το Σεπτέμβριο στην ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι για την Ευρώπη the make or break issue. Είναι δηλαδή μια επιλογή καταλυτική σημασίας για το μέλλον μας. Ακριβώς αυτή η ιστορικότητα της ψηφιακής μετάβασης, η οποία έχει ήδη πρέπει να μας απασχολήσει όλους, όχι μόνο ως αντικείμενο επιχειρηματικής ή οικονομικής δράσης, αλλά ως ένα από τα βασικά ζητούμενα της εποχής μας, ως μια από τις βασικές διαστάσεις του τι σημαίνει να ζεις σε έναν ψηφιακό ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Η κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας για να πετύχουμε τους στόχους του 2030, αυτή την μεγάλη ψηφιακή δεκαετία. Σας περιέγραψα τους βασικούς μας στόχους, τις βασικές μας προτεραιότητες και κλείνω εκφράζοντας την αισιοδοξία μου ότι η χώρα μας στα πλαίσια μιας ισχυρής Ευρώπης θα αξιοποιήσει την ιστορική αυτή στήριξη, θα εξασφαλίσει τη μετάβαση όχι ως διακηρυκτικό στόχο, αλλά ως μια συμπεριληπτική πολιτική που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω. Και αυτό δεν έχει καμιά αμφιβολία, δεν χωρά καμιά αμφιβολία, ότι θα σημάνει μεσοπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα, πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στο φετινό σας φόρουμ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε, για την ομιλία σας. Πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον έχει θέσει τους στόχους, το πρόγραμμα, το όραμα και τις πολιτικές και όντως να αλλάξει η Ευρώπη το 2030. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια.